Μεταναστευτικό ώρα 0. Οι αυξανόμενες με γεωμετρική πρόοδο μεταναστευτικές ροές, κυρίως ανδρών τον τελευταίο καιρό, έχουν αυξήσει και τους φόβους για άφιξη στην Κύπρο εξτρεμιστικών στοιχείων. Πάντοτε υπάρχει μια ανησυχία, δεδομένου ότι οι περιοχές από τις οποίες έρχονται οι πλήστοι των αιτητών ασύλου είναι περιοχές όπου είχε δράσει το ISIS. Είναι γι' αυτό το λόγο που δημιουργήθηκε στην Κοκκινοτριμιθιά κέντρο πρώτης υποδοχής, το οποίο συγχρηματοδότησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αστυνομικοί ελέγχουν μέσω των ευρωπαϊκών βάσεων δεδομένων τα στοιχεία όσων εισέρχονται. Η συντριπτική πλειοψηφία των Σύρων μεταναστών έχει ως χώρα προέλευση στην Τουρκία και συγκεκριμένα το λιμάνι της Μερσίνας. Η ταρίφα για την Κύπρο είναι από 2 μέχρι 5.000 δολάρια. We connect with Smalar and pay the money to Smalar. We don't know the person. Για τις γυναίκες, η τιμή μεταφοράς, σύμφωνα με τους μετανάστες, είναι πιο ακριβή και κυμαίνεται από 3 μέχρι 7.000 δολάρια. Τους τελευταίους 4 μήνες, ο χώρος προσωρινής υποδοχής στην Κοκκινοτριμιθιά, που φιλοξενεί μετανάστες για 48 με 72 ώρες, παραμένει ανοιχτός κάθε μέρα. Το 2018 φιλοξένησε 1.150 μετανάστες, τους 720 το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Έχουμε άντρες ως επιτοπλίστων και νεαρούς. Το 70% των φιλοξενουμένων έχει ηλικία κάτω από 50 χρόνια. Αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται στην Κοκκινοτριμιθιά 37 άνδρες μετανάστες από τη Συρία. Οι 13 εντοπίστηκαν χθες βράδυ στον δρόμο Λάρνακας Δεκέλιας.